Και θα κλείσουμε λίγο διαφορετικά με μία πρόταση γάμου. Εσύ να τα ακούς, Σαρόγλου, αυτά. Γιατί, ο Σαρόγλου τι έκανε ο άνθρωπος. Μαρία μου. Δεν τα ακούει. Για πες την είδηση και θα κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζεστε. Και το ξαναλέω, Μαρία μου. Ναι, ναι. Το δυσκολότερο πράγμα στη συμβίωσή μας ήταν να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε ένας χωρίς τον άλλον. Τώρα που το καταλάβαμε, προχωράμε παρακάτω. Ποιος σου κάνω λοιπόν την πρόταση αυτή της Εκκλησίας στα Σκαλιά να ανέβουμε μαζί. Είναι ωραίο. Βέβαια η πρόταση η οποία κάνει ο Χρήστος. Ναι. Κάνει ο Χρήστος στη Μαρία. Mm-hmm. Έγινε μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που βρίσκεται το πέταλο που είναι και το Ολύμπιον. Βλέπουμε αυτό εδώ και εικόνες, ήταν γραμμένο σε ένα πανό. Ορίστε, σε ένα πανό το οποίο το κρατούσαν οι φίλοι του. Γονάτισε λοιπόν έδωσε ο Χρήστος με μία ανθοδέσμη και με το μονόπετρο, βεβαίως, το έδωσε στην, στην Μαρία. Φαντάζομαι το είπε ναι. Είχαν γνωριστεί από όσο γνωρίζουμε στην Χίο. Βλέπω όμως λαό γύρω-γύρω, ρε παιδιά, ήταν λίγο θέαμα. Πραγματικά. Δεν ήταν μόνο οι φίλοι, ήταν και οι περαστικοί οι οποίοι στάθηκαν εκεί. Είδαν τι ακριβώς συνέβη, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Δεν ήταν τέτοια παιδιά, δεν το ξέρετε. Είναι του θεάματος το κορίτσι, από ό,τι φαίνεται. Πάει για καριέρα. Γιατί βλέπω ότι τη αρέσει η φασαρία. Για να δώσει πάρτο, του ευχόμαστε εμείς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.